κάτι για το θεσμό του συμπαραστάτου του πολίτη. Είχαμε το εξής φαινόμενο. Με πήραν τηλέφωνο όταν έγινε η επαναληπτική διαδικασία και μου είπαν οι υπεύθυνοι του Δήμου, θα έρθετε για την δεύτερη ψηφοφορία, αλλά δεν θα πάρετε θέση, δεν θα μιλήσετε. Μου στερείτε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, εμένα και τα υπόλοιπα δύο παιδιά να πούμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για ένα τόσο σοβαρό θεσμό όπως είναι ο θεσμός του πολίτη, που εκπροσωπεί τα προβλήματα του κόσμου που ταλαιπωρούν και ταλανίζουν την περιοχή. Και ήμασταν εκεί και από την αρχή που τον κάθισα και ήρθα σε επαφή μαζί του, μίλησα μαζί του, του είπα ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε καμιά αντιπαράθεση μαζί σας. Θέλουμε να βοηθήσουμε προς το κοινό καλό. Έτσι ξεκίνησε. Και μας είπαν όχι, δεν θα μιλήσετε καθόλου. Εφόσον λοιπόν δεν θα μιλήσουμε καθόλου, εγώ δεν παρίσταμαι. Δεν μπορείς να μου αφαιρέσεις το λόγο. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία σας εκεί. Και δεν παρέστη. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν παρέστη, να μην ψηφιστώ. Δεν με πειράζει. Αλλά εγώ έχω μια απορία. Η απορία μου είναι η εξής. Υπήρχαν δύο παλικαράκια εκεί τα οποία ήταν μορφωμένα. Προς τι λοιπόν οι 17 ψήφοι αυτοί, οι λευκοί ψήφοι. Γιατί δεν ψήφισαν τον κύριο Ανδρονίδη και το άλλο το παλικάρι που διαφέρει το όνομά του, δεν έχει σημασία, τα οποία τα άκουσαν με προσοχή όταν τοποθετήθηκαν. Ήταν δύο μορφωμένα παιδιά, με κύρος, με προοπτική, με αξιοπρέπεια, με καλλιεργημένα, άφθαρτα. Γιατί λοιπόν δεν τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση. Και το γιατί δεν αφορά μόνο την συμπολίτευση, αφορά και την αντιπολίτευση. Ποια ήταν η θέση όλων των άλλων. Γιατί δεν τα ψήφισαν τα παιδιά. Τι σημαίνει, ότι θέλουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Αυτό μου δίνει, δηλαδή δεν υπάρχει μια εγρήγορση, μια επαναστατική άρση από την πλευρά και της αντιπολίτευσης. Λες και είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι μαζί εκεί και συγκατανεύουν προς μια λάθος κατεύθυνση και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό δεν είναι χρηστό, δεν είναι όμορφο. Η αντιπολίτευση είναι για να αντιπολιτεύεται. Δεν έχει σημασία αν πάρθηκαν τον κύριο Πανταζόπουλο κάποια άτομα και είναι αντιδήμαρχοι και το ένα και το άλλο. Θα πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει τη δουλειά της. Απλώς δεν είναι γόνιμη αυτή η προσπάθεια που κάνουν εκεί. Χωρίς αντιπαράθεση, χωρίς επιχειρηματολογία από όλες τις πλευρές, δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα. Το οικοδόμημα είναι σαθρό. Δεν μπορείς να εξαρτάσεις από τον δήμαρχο και να κρέμεσαι μην τυχόν χάσεις το χιλιαρικάκι ή τι παίρνεις εν πάση περιπτώσει από εκεί. Θα πρέπει να είσαι σαφής με τις θέσεις σου. Είσαι για ένα διάστημα υπηρετής και αν δεν κάνεις τη δουλειά σου, σηκώνεσαι και φεύγεις. Ή αν την κάνεις, την κάνεις σωστά, αποδεχόμενος ή όχι. Κάνεις αυτό που προτρέπει, ας πούμε, η συνείδησή σου. Και η συνείδηση, όπως ξέρετε, είναι σαν τους μύες του ανθρώπου. Όσο γυμνάζονται οι μύες, είναι και σε μια κανονικότητα. Έτσι είναι και η συνείδηση. Αν την αφήσεις αγύμναστη, έρχεται και ατονή. Έρχεται και παραπέει. Δεν είμαι εγώ αργόσχολος. Εγώ, αν θα με αφήσει, θα ανέβω στα κεραμίδια. Δεν μπορώ. Μόνο αργόσχολος δεν είμαι. Θα ασχοληθώ λοιπόν με τα κοινά και θα έχω μια πορεία η οποία θα είναι συντεταγμένη με την παρούσα κατάσταση. Δεν είναι εθεροβάμω. Δεν προσβλέπω κατά κάποιο τρόπο να γίνω δήμαρχος ξαφνικά γιατί απέκτησα τρέλα και ίσως κάποια στιγμή πήραν τα μυαλά μου, όπως σας είπα, πώς εθεροβάμω τα μυαλά μου αέρα. Τι θέλω. Θέλω να συστρατευτούμε όλοι προς το κοινό καλό. Ας βρεθεί κάποιος, όποιος θέλει, όποιος είναι ο πιο ικανός και ο πιο καλός, και ας τον συστρατεύσει ο κόσμος και ας πει εσύ φίλε μου θα πρέπει να τραβήξεις μπροστά γιατί σε χρειάζεται ο τόπος. Εάν θα είναι ο Θέμης, αν θα είναι η Έφη, αν θα είναι κάποιος άλλος, εγώ θα είμαι μαζί τους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω από αυτούς που μας ακολουθούν. Θα πρέπει να δούμε. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί μας και να συμπορευτούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Έχει καλός. Δεν μπορώ εγώ να κάνω ένα τέτοιο σχεδιασμό από τώρα και ενώ δεν ασχολούμουν από πριν με την πολιτική ξαφνικά να έχω τέτοιες βλέψεις, γιατί θα φανεί ότι είναι κάτι εγωιστικό και δεν είναι και προσδόκιμο από την πλευρά μου. Θέλω να είμαι προσγειωμένος σε αυτά που θέλω. Βήμα-βήμα χτίζω μια κατάσταση η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ας βοηθήσουμε αυτούς αυτή τη στιγμή που άρχουν στην περιοχή και οι οποίοι έχουν ένα θεσμικό έργο να εκτελέσουν τα επόμενα 3 χρόνια και θέλουν βοήθεια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχουν προβλήματα. Ας δεχτούν λοιπόν τη βοήθεια. Εμείς δεν έχουμε ιστοροβουλία, δεν έχουμε ιδιοτέλεια, δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας που να αποσκοπεί κάπου αλλού. Αυτό το έχω τονίσει του Δημάρχου.
μην ξεχνιέσαι, ό,τι κάνω, το κάνω από αυθορμητισμό. Έτσι ξεκίνησε και με το φιλοσοφικό σωματείο. Έτσι μου προτείναν τα κορίτσια ότι έλα, έλα και όλοι οι φίλοι, έλα να μας βοηθήσεις. Βοήθεια δίνω. Αν ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτή τη βοήθεια, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εγώ είμαι εδώ να τη δώσω σε κάθε στιγμή. Και αν έρθει η στιγμή των εκλογών και πιστεύω σε κάποιο πρόσωπο ότι είναι ικανό να ανταπεξέλθει στα προβλήματά τους, να τα λύσει και να δώσει μια καλύτερη προοπτική και μέλλον στην περιοχή, σε μια περιοχή πολύ πατή όπως σας είπα και με πολλά προβλήματα, εγώ έχω τη δυνατότητα και το σθένος να δώσω 4 χρόνια από τη ζωή μου, να τα δώσω για να κάνω πράγματα, με όποια ιδιότητα, με όποια θέση, να δώσω και την ψυχή μου όπως το έκανα πάντα. Έτσι θα το κάνω.